Σαν σήμερα, 13 Ιουλίου 1965, έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ζωγράφος και λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου. Ο Κόντογλου έχει ταυτιστεί με την νεότερη εκκλησιαστική ζωγραφική στην Ελλάδα, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωσή της. Η προσωπικότητα και το έργο του ζωγράφου από το «Αϊβαλί της Μικράς Ασίας» υπήρξαν σημεία αναφοράς για τους καλλιτέχνες της γενιάς του 30 γνώστης των σύγχρονων ρευμάτων με τα οποία ήλθε σε επαφή στο Παρίσι όπου έζησε για κάποια χρόνια έως το 1919 παρέμεινε σταθερά προσιλωμένος στο αίτημα της δημιουργίας μιας αυθεντικής ακρεφνούς ελληνικής έκφρασης. Η βυζαντινή και η λαϊκοί ζωγραφική αλλά και τα πορτρέτα του Φαγιούμ συντέλεσαν στη διάπλαση του καλλιτεχνικού του ιδιώματος κυρίως κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, φιλοτέχνησε φορητές εικόνες και ιστόρισε πολλές εκκλησίες εντός και εκτός Ελλάδας. Τα δύο έργα με τέμπερα της συλλογή είναι μακέτες με χρώμα για την ιαλογράφηση του ναού της Αγίας Τριάδας στο Τσάρλστον των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να έχουν ζωγραφιστεί το 1953. Οι ραντινές μορφές του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου με χιτόνιο και ημάτιο και του Αγίου Γεωργίου ως στρατιωτικού Αγίου ακολουθούν τα βυζαντινά πρότυπα ιδιαίτερα ως προς το σχέδιο μαρτυρώντας τον απαρέγκλητο σεβασμό του κόντογλου στην παράδοση της αγιογραφίας ενώ χρωματικά έχουν επιλεγεί απαλή φωτεινή τόνη. Για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο του, επιλέξαμε το έργο «Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος», τέμπερα σε στρατσόχαρτο από την ελληνική συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης.